όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο παιχνίδι για σήμερα μεταξύ των Real Madrid και Coffee Walking Bucks, δύο γνώριμες ομάδες οι οποίες αγωνίστηκαν και πέρυσι στο πρωτάθλημα. Για μια μυστική φωτογραφία πριν το τζάμπολ. Μπορεί. Όλα έτοιμα για να αρχίσει το τζάμπολ. Πρώτη επίθεση για τους Coffee Walking Bucks. Το πρώτο φάουλ από τον Γρηγορόπουλο. Πρώτη επίθεση λοιπόν για τους Coffee Walking Bucks με τον Πετρέλη. Σουτ για τρεις. Rebound από τον Αντωνίου. Τρίποντο Πετρέλης. Με ταμπλό, πολύ ωραίο. Ανοίγει το σκορ 0-3. Real Madrid, Coffee Walking Bucks. Η Real Madrid κατεβάζουν την μπάλα με τον Γρηγορόπουλο. Τρίποντο, airball. Rebound από τον Χαραλαμπόπουλο. Κλείνεται Γρηγορόπουλος με την μπάλα. Σαγιάκος. Φάουλ από τον Πανόγλου. Γρηγορόπουλος με την μπάλα. Κάτω στο Χαραλαμπόπουλο ανεβαίνει το lay-up. Rebound από τον Πετρέλη που φεύγει στον εφηδιασμό. Ασίστ στο Πανόγλου. 0-5. Τρίποντα από τον Γρηγορόπουλο. Το σκορ τελικά είναι 3-4. Αφού το σούτ του Πετρέλη μέτρησε για 2 και όχι για 3. Η μπάλα κατεβαίνει στα σίγουρα χέρια του Πετρέλη. Πάει μέχρι μέσα. Λέει από τα μπλο. Rebound από τη Φτουρνικάκη. Αντωνίου. Τσοπάνογλου. Μέχρι μέσα. Δεν τελειώνει τη φάση του Παραγλού, πάει για το lay-up. Πάει στο επιθετικό, όχι. Την μπάλα Ρεμάλ. Κατεβάζει την μπάλα με τον Γρηγορόπουλο. Γρηγορόπουλος. Σκάστη μέσα για το Χαραλαμπόπουλο. Χαραλαμπόπουλος στο Μανίνα, Μανίνας για τρεις. Σίδερο. Αντωνίου στο rebound. Πετρέλης μία πάσα, πολύ ωραία για τον Τζοπάνογλου. Και δύο πόντι εύκολοι. Πολύ ωραία πάσα από τον Πετρέλη και ωραία τελείωμα από τον Τσοπάνο. Σαγιάκος. Γρηγορόπουλος. Πετράκης μέχρι μέσα, όχι. Πετρέλης. Κουρτσινάκης. Σκαστή για τον Αντωνίου. Αντωνίου μέχρι μέσα, ωραίο τελείωμα για το 3-8. Γρηγορόπουλος, μία πάσα. Σαγιάκος, στέκεται στον αέρα, όχι. Πετρέλης. Κατεβάζει την μπάλα με μεγάλη ταχύτητα. Βλέπει την μπάλα ο Στάθης. Θα τελειώσει τη φάση μόνος του, όχι. Rebound εύκολα από τον Σαγιάκο και δύο πόντι. 5-8. Πετρέλης. Ωραία πάσα. Ωραία πάσα του Τζουνικάκη που δεν σκοράρει, παίρνει το rebound
Χαραλαμπόπουλος, Γρηγορόπουλος. Μία πάσα. Σαγιάκος και ναι. 7-8 μείον η Ρεμάλ μετά το αρχικό σοκ. Ισορροπούν εντελώς το μάτς και βρίσκονται ένα πόντο πίσω. Πετρέλης για τρεις, δεν παίρνει, πάνω από το Μανίνα. Μανίνας μία πάσα. Σαγιάκος, εύκολο τελείωμα. Το έχουν κάνει τρεις φορές. Βρίσκουν πολύ εύκολα καλάθια και περνάνε μπροστά. 9-8. Ωραία πάσα στον Αντωνίου. Αντωνίου για δύο. Όχι, Γρηγορόπουλος. Πάνε να κάνουν πάλι το ίδιο. Γρηγορόπουλος. Κάνουν το ίδιο και τη διαφορά της Ολιάκος κερδίζει φάουλ. Ολιάκος πάει στις βολές. Μέσα η πρώτη. 18 το σκορ. Μέσα και η δεύτερη, 11-8, για πρώτη φορά είναι μάλιστα στους τρεις. Πετρέλης, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Το έχει συνήθει το τρίποντο με τα πλό μάλλον. Είναι γνωστό ότι είναι δεινό σκόρερ, έτσι κι αλλιώς. Χαραλαμπόπουλος μέχρι μέσα, πασάρει στο στάθι, τη reverse, για να κάνει ένα πολύ ωραίο τελείωμα. Χαραλαμπόπουλος προσπαθεί για το επιθετικό. Όχι. Αντωνίου. Goal foul. Πέρασε από κάτω και τελείωσε την μπάλα με πολύ ωραίο τρόπο. Βάζει το καλάθι, κερδίζει και μία βολή. Άστοιχη βολή. Σαγιάκος κατεβάζει την μπάλα. Τολιάς Κώστας από τις Laser Derm. Επιθετικό rebound. Τίποτα. Τι επόμενο. Βλέπουν την μπάλα στο Πάνογλου. Πετρέλης. Με τον Καπερόνι που πέρασε στο παιχνίδι, κερδίζει φάουλ. Μανίνας με το πόδι, ανανεώνεται η επίθεση. Κλέβει την μπάλα. Ωραία, ο Γρηγορόπουλος. Την παίρνει ο Πετρέλης, αλλά βγαίνει έξω. Χαραλαμπόπουλος στέκεται και σουτάρει για τρεις. Έξω. Καπερόνης στο rebound. Πετρέλης, πάσα στον Τσοπάνογλου. Στέκεται έξω. Από
τα χέρια του Μανίνα η μπάλα έξω. Κόφι walkie back μπάλα. Ο Αντωνίου αλλάζει με τον Πιτσινάκη. Και έχουμε επίθεση 10 δευτερολέπτων για τους κόφι walkie. Τσουρνικάκης κερδίζει το φάουλ. Τέταρτο φάουλ από το επόμενο κόφι θα βαράνε βολές. Την επαναφορά την κάνει ο Πετρέλης. Τσουρνικάκης, Τσοπάνογλου. Πάσα τον Τσουρνικάκη, καλάθι μετά από ώρα και την ισοφάριση 11-11. Μανίνας, Σαγιάκος, Χαραλαμπόπουλος. Χαραλαμπόπουλος περνάει πάρα πολύ ωραία αλλά δεν βάζει το καλάθι και ο Πετρέλης ξεκινάει ένα νέο εφηνιδιασμό για τους κόφι. Πολύ ωραία πάσα. Ο Τσοπάνογλου δεν αξιοποιεί την ευκαιρία του. Ο Χαραλαμπόπουλος παίρνει την μπάλα για τον Γρηγορόπουλο. Και πάνε τώρα να τρέξουν οι Ρεμάλ. Με τον Σαγιάκο στέκεται και σουτάρει. Ταμπλό, όχι, καπερώνει το rebound. Πετρέλης. Πάνω για 3 είναι μέσα από την αστίση του Πετρέλη. Τριγωρό προς πάει για το λιμπάνι και κερδίζει το φάουλ. Από 4 ομαδικά έχουν συμπληρώσει και οι δύο ομάδες. Από την επόμενη είναι βολές. Ρεμάλ Μαδρίτη την επαναφορά. Και το Γρηγορόπουλο στέκεται και σουτάρει για 3. Στο ταμπλό Πετρέλης φεύγει. Η μπάλα μπροστά και ο Νότας πετυχαίνει ένα εύκολο lay-up. Νότας Σαραντόπουλος με το 1 πετυχαίνει τις πρώτες του μπότους καθώς πέρασε στο παιχνίδι. Μανίνας γυρνάει πολύ ωραία και σκοράρει. Τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού από μια επίθεση για την κάθε ομάδα και ίσως μείνει και λίγα δευτερόλεπτα για μια τρίτη επίθεση. Σαλαμπόπουλος παίρνει το rebound, Γρηγορόπουλος έβγει στην ευνηδιασμό, πετάει για το Σαγιάκο, καμπανώνει σκλέβει. Τσουρνικάκης με την μπάλα θα πάει μέχρι μέσα και θα σκοράρει. 13-19 από γράφει το σκορ. Οι κόφι γκόκι μπάξι επιστρέφουν. Έχουν μείνει 10 δευτερόλεπτα για τους Ρεμάλ. Σαγιάκος σπάει πολύ ωραία. Στάθης για 2. Το καλάθι μα είναι να μετράει. Τελικό σκορ για το πρώτο περίοδο 19-13. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει η δεύτερη περίοδο. Η επανάσταση του Ρεμάλ Μαδρί με τον Γρηγορόπουλο. Παίρνει ταφ, ακόμα δεν μπήκαμε στον αγωνιστικό χώρο. Κερδί. Παίρνει ταφ. Μυστήριο. Έχουμε κάποιες διαβουλεύσεις.
επιστρέψαμε μετά την τεχνική ποινή. Η βολή ήταν εύστοχη από τον Βαλάιτη. Το μάτς ακόμα δεν έχει ξεκινήσει. Το σκορ έχει αλλάξει, είναι 13-20. Η κατοχή ενώ ήταν στη Ρεάλ Μαδρίτη πέρασε στο κόκκι φουγκόκι. Διαβουλεύσεις πάλι, το μάτς δεν λέει να αρχίσει. Σωστά η μπάλα δίνεται στη Ρεμάλ, αφού η τεχνική ήταν στον πάγκο. Γρηγορόπουλος, Σαγιάπουλος. Φάουλ από το Σαραντόπουλο. Σαγιάκος μια περίτεχνη κίνηση, αλλά λίγο να μπει κιόλας. Κλέβει την μπάλα Βαλαέτης με σκληρό μαρκάρισμα. Από το Βλάχο, Σαραντόπουλος, Βαλαέτης. Καπερώνης, Σαραντόπουλος, Καπερώνης. Ανάει στο Κουτσινάκι. Πάσε και το Βαλαέτη. Βλέπει πολύ ωραία Σαγιάκος και ολοκληρώνει τη φάση με δύο εύκολες πόντες για το 15-20. Σαραντόπουλος δέχεται τη στοπ από το Βλάχο και η μπάλα για τους Ρεμάλ. Γρηγορόπουλος με την μπάλα. Γράφτος για τρεις, όχι. Πανταχού παρόν ο Σαγιάκος παίρνει και αυτό το επιθετικό και κερδίζει το φάουλ. Χαραλαμπόπουλος για το γράψα, γράψας για δύο. Όχι αυτή τη φορά. Πάλι ο Σαγιάκος στο rebound. Παραλίγο τον goal foul, κερδίζει δύο βολές. Ο Σαγιάκος που με τα επιθετικά του rebound έχει καταφέρει και έχει φτύρει ψηλές στον Coffee Walkie. Με αποτέλεσμα να καλέσουν time out. Σε λίγο και πάλι μαζί για τις βολές. Επιστρέψαμε για τις βολές του Σαγιάκου μετά το κερδισμένο foul. Σαγιάκος. Βαλαέρτης δεν βάζει την μπάλα, θα πάει μέχρι μέσα. Κόβεται από το Σαγιάκο αλλά με φάουλ. Θα μένει πρώτη από το Βαλαέτη. Χαραλαμπόπουλος μια παρακινδυνευμένη πασέκα του Σαγιάκο. Σαγιάκο στο Γρηγορόπουλο. Χαραλαμπόπουλος μια δύσκολη. Όχι Τουρτσινάκης. Λάθος παλεύει στο rebound. Βαλαέτης μαρκάρα τα σφιχτικά από το Σαγιάκο. Σαραντόπουλος. Βαλαέτης
Βαλαέτη στη λήξη. Στεφάνη. Γεωργίνη σε ένα ωραίο επιθετικό. Βαλαέτη στέκεται και σουτάρει, όχι. Rebound ο Βλάχος για το Χαραλαμπόπουλο. Γρηγορόπουλος. Γράψες για δύο, αυτή τη φορά είναι μέσα. Ασίστ στο Γρηγορόπουλο. 17-20 το σκορ. Όσο ο Πετρέλης είναι έξω, οι Κόφι Γόκι δυσκολεύονται κάπως να βρουν σκορ. Καπελώνης. Πέφτει πάνω στον Βλάχο. Υποψία φάουλ, όχι. Στη γνωστή κίνηση, Γρηγορόπουλος, Σαγιάκος, αυτή τη φορά όχι. Παρ' όλα αυτά παίρνει ένα ακόμα επιθετικό, το σκοράρει για να κατεβάσει τη διαφορά στη μικρότερη τιμή της, 19-20. Βαλαέτης, Καπελώνης. Καπελώνης στέκεται, άστοχος. Παλεύει ήδη για το επιθετικό, τελικά το παίρνει ο Βαλαέτης. Βαλαέτης για το Τουρτσινάκι. Τουρτσινάκι περνάει. Καπελώνης στη λήξη. Καλάθι και φάουλ. Ο Ασίς πιστώνει στο Τουρτσινάκι. Σκόρ στο 19-22. Επιστρέψαμε για τη συμπληρωματική βολή του Καπελώνη. Σίγουρο. Rebound, Γρηγορόπουλος. Ασίστ, Γρηγορόπουλος. Σκόρ από τον Χαραλαμπόπουλο. Ωραία πάσα στο ζωγραφιστό για τον Αντωνίου. Αντωνίου η πάσα στο Σαραντόπουλο. Άστοχο τρίποντο. Rebound και το γράψα. Γρηγορόπουλος κατεβάζει την μπάλα. Προσπαθεί να δώσει ένα γρήγορο ρυθμό. Γρηγορόπουλος. Κιτσόπουλος. Κλέβει την μπάλα. Πολύ ωραίο ο Βαλαέτης. Μετά το λάθος του Κιτσόπουλο. Κόβεται με αντιαθλητικό. Το καλάθι προφανώς δεν μετράει. Βαλαέτης κλέψιμο και αντιαθλητικό. Μετά το λάθος του Τιτσόπουλου. Μέσα έξω η πρώτη. Μέσα η δεύτερη, μια στις δύο βολές από το Βαλαέτη. Επαναφορά για τους Κόφι Γόκι με τον Γεωργίνη. Βαλαέτης, μαρκάρτα σφιχτικά από τον Σαγιάκο. Αντωνίου. Αντωνίου γυρνάει περίτεχνα και γάνε μου ένα μαγικό καλάθι, το rebound από τον Χαραλαμπόπουλο. Χαραλαμπόπουλος θα πάει μέχρι μέσα. Θα πάει μέχρι μέσα. Δεν θα σκοράρει, θα πάρει το φάουλ από τον Αντωνίου. Δύο ελεύθερες βολές. Μπράβο. 22-23 το σκορ. Rebound από τον Γεωργίνη, μία στις δύο βολές για τον Χαραλαμπόπουλο. Βαλαέτης κάτω για τον Αντωνίου. Αντωνίου γυρνάει ακόμα μια φορά έτσι, το rebound του Τσιτσόπουλος. Άστοχο δίποτε για τον Αντωνίου, Τσιτσόπουλος το rebound. Γρηγορόπουλος.
μετά απλά ένα νέο της επίθεσης. Γράψας με την μπάλα για τον Χαραλαμπόπουλο. Χαραλαμπόπουλος θα παίξει πλάτη. Θα σηκωθεί πολύ ωραία. Δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα. Σαγιάκος ένα ακόμα επιθετικό. Χαμηλά δείχνει αλλά είναι βολές. Το αποτέλεσμα είναι ο Σαγιάκος έχει φθείρει όλη την ομάδα με τα επιθετικά του rebound. Και θα πάει και στις βολές. Σαγιάκος ετοιμάζεται για την πρώτη. Δυστυχώς αυτό το μάτι δεν έχει αξιοποιήσει τις ελεύθερες βολές που έχει κερδίσει. Και ίσως και να είναι καταλυτικός παράγοντας για την νίκη. 0 στις 2. Χαραλαμπόπουλος στο επιθετικό και πάλι. Σαγιάκος. Σαγιάκος για τον Γρηγορόπουλο. Πολύ ωραίο τρίποντο από τον Γρηγορόπουλο. Ασίστ ο Σαγιάκος. Τον έβγαλε ουσιαστικά μόνο του. Και η Ρεάλ Μαδρίτη μετά από πολλή ώρα περνάει μπροστά. Μπαλά έτσι. Η αλήθεια είναι ότι όσο ο Πετρέλης είναι στον πάγκο, οι Κόφι Βόκοι βρίσκουν δύσκολα σκορ. Παρόλο που είναι πολύ ωραία και πολύ μεθοδικά. Φάουλ που κερδίζει ο Σαραντόπουλος από τον Τζιτσόπουλο και ελεύθερος βολές. Σαραντόπουλος και αυτός έξω, πολλές χαμένες βολές. Μία στις δύο από τον Σαραντόπουλο. Χαραλαμπόπουλος μετά από ασίστ του Σαγιάκου μέσα. Βραχία κεφαλή με 27-24. Ένα από το αντίο άχαστο. Γεωργίνης. Σαραντόπουλος. Μπαίνει και βγαίνει, δεν του κάνει το χατήρι. Αμυντικό ριμπάνω από τον Σαγιάκο. Σαγιάκος θα πάει μέχρι μέσα. Θα πάει μέχρι μέσα. Δεν θα τελειώσει τη φάση, θα πάρει το επιθετικό. Πάλι άστοχος. Rebound από τον Καπερόνι αμυντικό και φάουλ του γίνεται εννοείται. Είναι βολές. Αχρίαστο φάουλ από τον Τζιτσόπουλο. Η κάμερα τον ακολουθεί. Σκεπτικός. Δεν έπρεπε να το κάνει προφανώς. Βολές για τον Σαραντόπουλο. Μία στις δύο, μία ακόμα βολή συμπληρωματική, συστοφτωχή στην πρώτη και μία στις δύο και αυτός, Αντωνίου στο επιθετικό, άστοχο Καπερώνη στο επιθετικό, Σαγιάκος πάει να κλέψει, δεν κλέβει, Βαλαέτης, Βαλαέτης πιέζεται, τον πιέζει ο Σαγιάκος, Βαλαέτης στη λήξη, όχι, αμυντικό γρηγορό, δεν φεύγει ο Σαγιάκος αυτή τη φορά. Άρεσε οργανωμένη επίθεση. Πάπυρο τι είναι. Καραλαμπόπουλος μετά από ασίστ του Γρηγορόπουλου μέσα. 29-25. Καλά. Το γράψα κάτι. Τι παίχτησε να, τι νούμερο θα έχει πάλι. Πάμε τον άπειρο. Στον Πάνογλου για 3. Πολύ ωραίο τρίποντο. Ασίστ το Βαλαέτης. Τους κρατήστε. Γράψε, δεν πειράζει. Ακόμα ένα επιθετικό. Βολές για τον Σαγιάκο. Thank you.
δύο βολές για τον Σαρβακιάκο. Θα μπει η πρώτη, μετά από πολύ ώρα. Μια στις δύο, κάποιος βιάστηκε να μπει. Έτσι περνάει πολύ ωραία. Θα πάει μέχρι μέσα. Θα κάνει βήματα, όχι φάουλ. Γρηγορόπουλος. Φιτσόπουλος για δύο, δεν του κάνει το χατήρι. Αμυντικό ριμπάντο του Σαραντόπουλο. Του βγάζει και το Τσοπάνογλου μόνο του. Τσοπάνογλου όχι. Έχει τραυματιστεί. Όχι, είναι μια χαρά. Γρηγορόπουλος για μια ακόμα επίθεση. Σαγιάκος. Αραλαμπόπουλος κάνει λάθος βήματα. Τσοπάνογλου περνάει πολύ ωραία. Μπορεί να και να του έγινε φάουλ, άστοχο δίποτο. Την πάντα του Τιτσόπουλο, 4 δευτερόλεπτα. Κλέβει ο πόδι. Την μπάλα στο χρυγό, στο Χαραλαμπόπουλο. Πόδι, ο περίεργο σφύριγμα. Μισό δευτερόλεπτο. Δεν παίζει το παιχνίδι τώρα. Μισό δευτερόλεπτα, λίγα πράγματα μπορούν να κάνουν. Το κατέγραψε η κάμερα, ναι. Όχι, δεν προλαβαίνει ακόμα κι αν μπει. Τέλος ημιχρόνου. 30-28 για τη Real Madrid. Που σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο επιστρέψανε. Και λίγο και πάλι μαζί. Ναι. Όλα έτοιμα για το δεύτερο ημίχρονο. Κόφι Γόκι. Με τον Τσοπάνογλου για 3. Καπελώνει στο επιθετικό rebound. Ο Γρηγορόπουλος του παίρνει την μπουκιά μας από το στόμα. Με τσαμπουκά. Σαγιάκος, ωραία πάσα ραχεία. Ο Μανίνας. Ίσως ο πιο γελαστός παίκτης του πρωταθλήματος. Κάνει το 32-28. Καπελώνης. Τσοπάνογλου. Ένα έχει επιστρέψει στο μάτσο και ο Πετρέλης. Από τα χέρια του Γρηγορόπουλου, όπως παραδέχεται υποτικά, η μπάλα για τους Κόφι Γόκι. Τουρνικάκης μέχρι μέσα, ωραία αστοχή όμως, παίρνει όμως επιθετικό, σηκώνεται, κερδίζει το φάουλ. Μέσα η πρώτη βολή από το Τουρνικάκη. Δέστε και η δεύτερη, 32-30. Έχει το προφίλ του αναβασμένη. Μια φάση. Μπορεί να την βλέπεις και στην Α1. Την κάνει αυτός. Μια πάση. Σαγιάκος, στο γνώριμο παιχνίδι.
γυρνάει, Πετρέλη στο αμυντικό, πολύ γρήγορα η πάσα για τον Τσοπάνογλου, Τσοπάνογλου 2, εύκολη σκόρ 32, όλα assist ο Πετρέλης, το έχουν κάνει πάρα πολλές φορές, όπως και ο Γρηγορόπουλος με τον Σαγιάκο. Είναι πολύ σημαντικό σε αυτό το σημείο να κερδίζουν εύκολους πόντους. Σαγιάκος, Χαραλαμπόπουλος. Χαραλαμπόπουλος κερδίζει το φάλα από τον Πετρέλη. Πόσο τους ξέρω από τους κουτιού. Πετρέλης με την μπάλα. Πετρέλης. Τον only one. Πετρέλης για τρεις. Τουρνικά εξπαλεύει. Χαραλαμπόπουλος θα πάρει το αμυντικό. Χαραλαμπόπουλος. Όχι, Γρηγορόπουλος κατεβάζει την μπάλα. Είναι στο Σογιάκο στο low post. Στο Μανίνα θα πάρει το τριποντάκι του και θα είναι εύστοχος. Μανίνας όπου χρειάζεται δηλώνει παρόν. Αυτός ο τίμιος γίγαντας. Only one. Only two. Για τον Πετρέλη. Πετρέλης στο τουρνικάκι. Τουρνικάκι περνάει πολύ ωραία. Κερδίζει το φάουλ από τον Μανίνα. Δυσάρεστο γεγονός για τη Ρεμάλ είναι ότι ο Μανίνας κάνει τρίτο φάουλ πάνω που έχει ζεσταθεί. Έχει βάλει 5 σερί πόντους. Τουρνικά έχεις κάτω για τον Καπελώνη. Καπελώνης βρίσκει τον Πετρέλη μόνος του. Πετρέλης με ταμπλό όπως κάνει συνήθως. Αυτό μην τον βάζει. Only one λοιπόν κερδίζει δύο βολές. Εύστοχος. Εύστοχος παρόλο που η γραμματεία δεν το έχει βάλει ακόμα. Πάνω γλουκλεύει πολύ ωραία την μπάλα. Περνάει όλη την ομάδα και βάζει ένα πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ δύσκολο καλάθι. Για το 37-36 όπως λέει και ο Φωτεινός Πίνακας. 37 όλα νομίζω εγώ. Μανίνας για τρεις, άστοχος. Πετρέλης περνάει όλη την άμυνα αλλά δεν ευστοχεί. Χαραλαμπόπουλος μέσα από όλους παίρνει το αμυντικό ριμπάν και κερδίζει το φάουλ. Δεν καταλαβαίνω τι στάει ο κύριος Γρηγορόπουλος. Σαγιάκος. Άστοχο, πάλι επιθετικό. Δεν το έγραψα δυστυχώς. Ένα πολύ ωραίο καλάθι από τον Πετρέλα που πολύ μακριά, δεν μετράει βέβαια. Αλλά δεν μπορούσαμε να το ανεβάσουμε στο YouTube κάλλιστα. Πετρέλη στείνεται στις βολές. Δεν νομίζω. Τέταρτο μαδικό για τους Τζερμά, αλλά από το επόμενο θα έχουν βολές οι Κοφιγόκοι και έτσι τώρα. Στο πάνω γλου με τον Τουρνικάκη.
Πάνοχλου περνάει ακόμα μια φορά την ομάδα, αλλά το χάνει. Κουρνικάκης αρχικά παίρνει επιθετικό rebound, αλλά μετά κάνει βήματα. Υποπέπτει σε λάθος. Γρήγορη πάσα για το Στάθη. Χαραλαμπόπουλος στέκεται, μπαίνει, βγαίνει Μανίνα στο επιθετικό rebound και εύκολη διοπότη. Αν πάρει και την μπάλα δεν μπορεί να τον κόψει κανείς. 39-36. Πολύ ωραία πάσα στο από τον Τζοπάνογλου στο Πετρέλη, πρέπει να το βάλει αυτό. Δεν το βάζει, Πετράκη στο Στάθης, στο αμυντικό, μέχρι μέσα, πασάρι στο Σαγιάκο. Τρία δευτερόλεπτα. Πετρέλης. Γρήγορα, αλλά πάμε σε δευτερεύοντα πληδιασμό. Για τον Πετράκη Στάθη. Για τρεις, Μανίνα σε ένα ακόμα επιθετικό rebound. Ο Μανίνας αυτή την περίοδο είναι αστάθμητος παράγοντας, αφού έχει κάνει πολύ καλή και αθόρυβη δουλειά. Μόνος του στέκεται και σουτάρει. Συνήθως δεν αστοχεί από αυτά τα σημεία. Αμυντικό rebound για τους Κοφιγόκη. Μπάλα κατεβαίνει με τον Πετρέλη κάτω. Κατεβαίνει στο Καπελώνη. Καπελώνη έξω. Βρίσκει τον Τουρνικάκι μόνος του. Το χάνει. Το χάνει Μανίνας. Μία πάσα και ασίστ στο Σαγιάκο που δεν μπορεί να το χάσει. Και δεν το χάνει. Αμυντικό rebound, ασίστ από τον Μανίνα. Και ωραίο τρέξιμο από τον Σαγιάκο. Για το συν 5. Πετρέλης χάνει την μπάλα και τρέχει ο Σαγιάκος να την κλέψει. Γρηγορόπουλος. Γρηγορόπουλος. Ωραία κίνηση. Δεν έπρεπε να την δώσει, αλλά δεν πειράζει. Ασίστ Σαγιάκος. Καλάθι Γρηγορόπουλος. Στο συν 7 η Ρεμάλ, που δείχνουν πολύ δυνατή σε αυτή την περίοδο. Οι Κόφιγκο ότι δεν έχουν βρει λύσεις ούτε στην άμυνα ούτε στο transition game του Real Madrid. Τσοπάνογλου. Τσοπάνογλου, ένα ακόμα πολύ ωραίο drive. Μετά από πάσα του Πετρέλη κερδίζει φάουλ. Και τώρα έχουμε ένα time out. Βολές για τον Τσοπάνογλου. Μία εύστοχη βολή. 43-37. Άστοχη βολή. Αμυντικό ριμπάρτο από τον Χαραλαμπόπουλο. Μία στις δύο του Τζοπάνογλου. Σαγιάκος. Πετράκης. Πάσα στο Μανίνα, γυρνάει πολύ ωραία. Δεν χάνει από κάτω. Ασίστο Πετράκης. Ωραίο γύρισμα από το Μανίνα και καλάθι. Οι Ρεμάλ βρίσκουν λύσεις για πρώτη φορά στο συν 8. Τσοπάνογλου. Άστοχος. Τουρνικάκης σηκώνεται μετά από ασίστ του Τσοπάνογλου. Το επιθετικό. 45-39. Και η διαφορά ξαναπέφτει στους 6. Έχουμε μείνει 2 λεπτά για την τρίτη περίοδο. Γρηγορόπουλος για 3. Άστοχος. Τουρνικά εξαμυντικό. Πετρέλης. Only one. Καπελώνης.
Τσοπάνογλου στέκεται και στάρει για τρεις. Καπελώνει ωραία πάσα. Τσοπάνογλου στάθηκε πολύ ωραία. Οι Coffee Walkie επιστρέφουν με ένα 5-0 και η διαφορά πέφτει στους τρεις. Είναι ένα παιχνίδι που δεν σε αφήνει δευτερόλεπτα να βαρεθείς, καθώς η εναλλαγή του σκορ είναι πολύ γρήγορη. Λάθος από τον Χαραλαμπόπουλο. Ο Βαλάιτης ετοιμάζεται να περάσει πάλι το παιχνίδι στην αλλαγή του Τσοπάνογλου, ο οποίος έτοιμη μια φορά ήταν καταπληκτικός. Μπορεί. Βαλάιτης. Καπελώνης. Το χάνει μετά από πάση του Πετρέλη. Αμυντικό ριμπάντο από τον Γρηγορόπουλο. Κύριε Μάλ Μαντρί θα ξαναπροσπαθήσουν να χτίσουν τη διαφορά που είχαν χτίσει. Γρηγορόπουλος. Μετά την πάση του Σαγιάκου τον σουτάρι. Όχι, αμυντικό Πετράκης. Επιθετικό Μανίνας τελικά. Είχαμε ένα μικρό τραυματισμό. Εντάξει, μπάσκετ παίζουμε. Αναγκαστική αλλαγή. Περνάει Εντερνίου στη θέση του Βιτσάκη. Κουρτσινάκη. Πετράκης για τρεις μετά την πάσα του Σαγιάκου. Καλό σούτ, αλλά όχι. Πετρέλης. Παίρνει την μπάλα. Είναι βολές όπως και να έχει. Πετρέλης θα πάει στις βολές. Έφτασε η πρώτη. Έχει γίνει πολύ δυσκαδόρος ο Παντελής μετά τα 2 ευρώ και 3 ευρώ που έπαιζε. Μέσα και η δεύτερη. Περνάει πολύ ωραία, κερδίζει φάουλ. Στις βολές θα διηγηθεί ο Γρηγορόπουλος, λογικά. Ο διαιτητής μάλλον το δίνει κάτω, εξού και οι διαβουλεύσεις. Έχουν μια επίθεση 14 δευτερολέπτων και 16 δευτερόλεπτα για να λήξει τρίτη περίοδο. Λογικά θα προσπαθήσουν να φάνε όσα περισσότερα δευτερόλεπτα μπορούν με τον Σαγιάκο που δίνει στον Πετράκη. Το Στάθη. Γρηγορόπουλος σουτάρει για τρεις. Όχι. Πετρέλης την παίρνει την μπουκιά μέσα από το στόμα. Ο Πετράκης σουτάρει και στη λήξη. Όχι. Σκορ τρίτης περίοδου 45-44 για τον Ρεάλ Μαδρίτη. Όλα θα κρυθούν στην τέταρτη και τελευταία περίοδο. Σε έναν μη τι άλλο πολύ συναρπαστικό μάτς. Επιστρέψαμε για την τέταρτη και τελευταία περίοδο που όλα θα κρυθούν. Επαναφορά με τον Γρηγορόπουλο στο Σαγιάκο για την Ρεάλ Μαδρίτη. Εκείνο δεν πιστεύω ότι παίρνουμε. Να σου πω και τα αμαρτία μου, τα πήγε σιγά. Τράκης, στέκεται και σουτάρι. Σίδερο. Βαλαέτης. Έχει φύγει ο Τσοπάνογλου όπως πάντα. Βαλαέτης του δίνει την μπάσα. Τσοπάνογλου ευστοχή. Ασίστ, δύο πόντι και το προσπέρασμα για τους Coffee Walkie. Για τα ζουζούνια ελληνιστή. Ασίστ από τον Γρηγορόπουλο, τον Καραλαμπόπουλο και ξανά προσπέρασμα για τους Ρεμάλ. Είπαμε ένα παιχνίδι που δεν σε αφήνει τις δευτερόλεπτα να βαρεθείς. Χωρίς ξεκάθαρο φαβορί, χωρίς ξεκάθαρο outsider. Βαλαέτης μέχρι μέσα, ανάποδο χέρι, rebound από τον Πετράκη που βγάζει τον Σαγιάκο μπροστά. Σαγιάκος περνάει όλους, στέκεται πολύ ωραία η κρυστάλλη. Η πάσα από τον Πετράκη.
Ο Μπόμπιτς δεν σήκωσε σημαία και δεν ήταν σε θέση offside. Στο συν 3 η Ρεμάλ. Σαραντόπουλος περνάει πολύ ωραία, θα μπορούσε να βάλει ένα πάρα πολύ όμορφο καλάθι. Σαλιάκος πάλι ξεχύνεται μόνος του. Περνάει όλη την ομάδα, στέκεται, σουτάρει, το χάνει αυτή τη φορά. Πετράκης το επιθετικό. Σετ φωνάζει η ομάδα. Ο Μανίνας όμως που δεν χαμπαριάζει, στέκεται και σουτάρει για τρεις. Ξέρει ο Μανίνας. Γρηγορόπουλος. Καπελώνει 4 φάουλ, άσχημα μαντάτα για τους Κοφιγόκη, μπάλα στο Σαγιάκο. Σαγιάκο στο Πετράκι, Πετράκι στο Μανίνα, Μανίνα στο Γρηγορόπουλο, ένα ωραίο τριγωνάκι. Γρηγορόπουλος χαλάει την ασίστ του Μανίνα. Δεν του έκανε την μπάλα το χατήρι για να τα λέμε όλα. Βάλα έτσι ασίστ για τον Τσοπάνογλου. 100 φορές το έχουν κάνει σήμερα. 49-48. Το παιχνίδι έχει ένα πολύ ωραίο ρυθμό. Την μπάλα πάει πάνω κάτω. Καραλαμπόπουλος, Γρηγορόπουλος για το Πετράκι, Πετράκης για το Μανίνα. Μανίνα σε πέντε δουλειά στη φάση. Την μπάλα κατεβαίνει με το Βαλαέτη. Τσοπάνογλου έχει κάνει τη μεγαλύτερη ζημιά. Στέκεται σουτάρι για τρεις. Ο Τουρνικάης παλεύει, αλλά ποιος θα πάρει rebound από τον Μανίνα. Του βγάζει και μια ωραία πάσα στον Σαγιάκο, ο οποίος κερδίζει το φάουλ. Οι assistant μπουν, οι βολές ανήκει στο Μανίνα, που τον έβγαλε ουσιαστικά μόνο του. Το βάζουμε αυτό. Μανίνα στην baseball πάσα. Σαγιάκος έχει την ευκαιρία, βάζει την πρώτη, να φέρει την ομάδα του στο συν 3. Χάρη τη δεύτερη, αλλά ο Χαραλαμπόπουλος παίρνει την μπάλα, κόβεται από τον Αντωνίου. Στη συνέχεια της φάσης ο Σαγιάκος δεν ευτοχή, του Ρινικάκη στο rebound. Βαλαέτης. Το κόψιμο ήταν από τον Αντωνίου, ο οποίος θα σουτάρει κιόλας τώρα και θα το βάλει. Μετά από assist του Λινικάκη. Το αμυντικό Χαραλαμπόπουλος που θα σουτάρει κιόλας το χάνει. Αμυντικό Βαλαέτης. Πάλι υπάρχει μαντική ανισορροπία για τους Ρεμάλ. Αυτή τη φορά σταματάνε για να πάνε σε δευτερεύοντα παιχνιδιασμό είτε σε σετ παιχνίδι. Μάλλον θα χτυπήσουν σε δευτερεύοντα παιχνιδιασμό. Τσοπάνογλου σε αμυντική ανισορροπία για τρεις. Έρμπολ του Ρνικάκης στο επιθετικό. Βγαίνει έξω με την μπάλα από το παιχνίδι. Σαγιάκος baseball pass από τη μια μεριά του γηπέδου στην άλλη. Πολύ ωραία το κόψε από το Χαραλαμπόπουλο και πολύ ωραία η μπάλα στο Μανίνα. Από το Μανίνα στο Χαραλαμπόπουλο, ο οποίος κερδίζει το φάουλ. Ο Μανίνας εκτός από πόντους προσφέρει και assist. Αρκεί να βάλει και τις βολές. Άστοχη πρώτη. Μέσα η δεύτερη. 51-50 το σκορ. Γεωργίνη σου πέρασε στο μάτς για τρεις, όχι.
Μανίνας μετά από την πάσα του Γρηγορόπουλου μέσα. 53-50 σκοράρε ο Μανίνας. Μέχρι να πάσα από το καλάθι. Γεωργίνης. Γεωργίνης στο Σαραντόπουλο. Σαραντόπουλος πάει την μπάλα στο Τζοπάνογλου. Μανίνας μία πάσα baseball στο Σαγιάκο για ακόμα ένα εύκολο δίποντο. Αμυντικό rebound και assist από το Μανίνα που είναι game changer στο δεύτερο ημίχρονο. 55-50 και τα ημάτα που τσκόβει Βόκη. Θα γυρίσει πίσω, ελπίζω για 10. Θα πεθάνει μετά από 20 χρόνια από κατάθλιψη. Κλέβει ο Στάνης μετά το φάουλ, το λάθος του Βαλάιτη. Ακόμα μια πάσα στον εφηδιασμό. Χάνει ο Σαγιάκος. Στάνης στο επιθετικό rebound και σκοράρει. Το σύν 7 σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο. Βαλάιτης από πολύ μακριά. Διακοπή, το παιχνίδι θα συνεχιστεί. Χαραλαμπόπουλος, Βαλάιτς στα αμυντικό rebound. Η Κόφη Γόκη θα κάνει την προσπάθειά της ώστε να γυρίσουν το μάτς. Λογικό είναι η ομάδα που δεν τα παρατάει. Βαλαέτης μετά την πάσα του Τσοπάνογλου, σουτάρει, αμυντικό rebound από τον Γρηγορόπουλο. Μπάσα στο Μανίνα, Μανίνας με αντίθετο χέρι, άμα το έβαζε και αυτό. Επιθετικό από τον Χαραλαμπόπουλο. Πετράκης 5-4, Μανίνας για 3. Μέσα από την ασίστ του Πετράκη. Τι να πει κανείς για αυτόν τον παίχτη. Στο μάτι της ζωής του κυριολεκτικά. Και στο συν 10 για πρώτη φορά στο πιο κρίσιμο σημείο. 3 λεπτά πριν το τέλος. Μπαίνει το βαρύ πυροβολικό της Κόφη Γόκη για να βαλέψει τα τελευταία 3 λεπτά. Η ζημιά έχει ήδη, θα πρέπει να υδρώσουν πολύ τα παιδιά για να γυρίσουν αυτό το μάτς. Τσοπάνογλου μέχρι μέσα. Με μια χαρακτηριστική άνεση περνάει την ομάδα για ακόμα μια φορά, μένει στα αέρα και σκοράρει. Σαγιάκου στο Μανίνα, Μανίνα στην έξτρα πάσα στο Γρηγορόπουλο. Αν έμπαινε και αυτό τα πράγματα θα ήταν πολύ δύσκολα. Τώρα τρέχει ο Πετρέλης στον Τζοπάνογλου. Μανίνας πάει για το κλέψιμο. Κουρτσινάκης. Χαραλαμπόπουλος καθαρίζει τη φάση. Τζάμπολ δείχνει ο ρέφερι. Τόμα θα πετύχει. Δεν θα πετύχει. Μπάλα είναι για Τσικόφη Γόκη. Τρέλης. Μανίνα στα αμυντικό rebound. Στο 8 πόντους η διαφορά. Μανίνας για 3. Έρμπολα, αλλά στο επιθετικό rebound είναι Πετράκης. 2, 1. Δεν προλαβαίνει το σουτ. Ως μη γενόμενη φάση. Γενόμενη.
Πετρέλης για τρεις. Καπελώνει στο επιθετικό, καπελώνει μόνος του, το χάνει. Μανένας ένα ακόμα rebound. Θα μπούμε σε λίγο στο τελευταίο λεπτό. Μια baseball pass assist από τον Γρηγορόπουλο. Σαγιάκος. Έχει τελειώσει όλες τις φάσεις. Στο συν 10 για ακόμα μια φορά. Ένα λεπτό. Δυσκολεύουν τα πράγματα. Αδειάζει η κλεψίθρα. Χαμένη μια ακόμα το διευθυντικό πηγόκι. Και η πλάστιγκα αρχίζει να γέρνει. Πετράκης. Γρηγορόπουλος. Σαγιάκος ετοιμάζεται, δεν σουτάρει. Βγάζει τον Πετράκη μόνο του που περνάει. Κερδίζει το φάουλ από τον Καπελώνη. Δεν είναι βολές από το επόμενο. Παρ' όλα αυτά, με αυτά και με αυτά έχουν ροκανηθεί 37 δευτερόλεπτα από το λεπτό που έμενε. Όχι. Ο χρόνος πλέον δεν φτάνει. Οι Κόφι Γόκι μοιάζουν σαν να έχουν αποδεχτεί την ήττα. Χαραλαμπόπουλος ένα ακόμα επιθετικό. Με σχετική ευκολία κάνει το 64-52. Το συν 12 για πρώτη φορά γεγονός. Πετρέλης μέχρι μέσα. Σκοράρει. Ρίχνει τη διαφορά στους 10. 21 δευτερόλεπτα. Οι Κόφι Γόκι πιέζουν. Βέβαια είναι αργά τώρα. Η μπάλα δεν χάνεται. Έχουν καλούς χειριστές οι Ρεμάλ. 10. 9. Το μάτς λύγει στα 64-54 για τους Ρεμάλ που φτάνουν στην πρώτη νίκη σε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Καλό σας βράδυ.